Γεια σας. Είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα σας προτείνω μια απλή άσκηση με βαθιές αναπνοές που επιτρέπει να απελευθερώσουμε οποιαδήποτε ένταση στο διάφραγμα. Είτε στην καρέκλα, είτε στο χαλάκι σας με σταυρωμένα τα πόδια ή οπωσδήποτε νιώθετε άνετα. Θέλετε να νιώσετε ότι κάθεστε με την πλάτη ευθεία και ότι τα πίσω στά του κρανίου είναι στην ίδια κάθετη ευθεία με το ισχύο. Τα χέρια μπορούν να έρθουν στην κιάνα μούτρα, απλώς πιέστε μαζί τους αντίχειρες με τους δείκτες και κλείστε τα μάτια. Πάρτε μια μεγάλη εισπνοή και φανταστείτε ότι εισπνέετε κάτω-κάτω χαμηλά στο στομάχι σας, στο πιελικό δάπεδο, όπου οι κοιλιακοί συναντούν τη λεκάνη. Εκπνεύστε και τραβήξτε απαλά το κοιλιακό τείχωμα προς τα πίσω, προς τη σπονδυλική σας στήλη και νιώστε ότι το διάφραγμα καυγέται πάνω προς την καρδία. Και πάλι, πάρτε μια μεγάλη εισπνοή, αργή εισπνοή, αναπνέοντας κάτω στο πιελικό δάπεδο. Αισθανθείτε τις πλευρές του διαφράγματος να εκτείνονται προς τα κάτω και επίσης το πίσω μέρος του διαφράγματος να επεκτείνεται προς τα κάτω. Και πάλι, αργή εκπνοή, τραβήξτε απαλά το κοιλιακό τείχωμα στη σπονδυλική στήλη για να ανεβάσετε το διάφραγμα στην καρδία. Και πάλι μια βαθιά εισπνοή κάτω χαμηλά. Και μια αργή εκπνοή, τραβήξτε τον οφαλό για να ανεβάσετε το διάφραγμα στην καρδία. Συνεχίστε να αναπνέετε με το δικό σας ρυθμό και νιώστε 360 μοίρες του διαφράγματος να συμμετέχουν όχι μόνο το μπροστινό μέρος, αλλά και τις πλευρές και το πίσω μέρος του διαφράγματος, ακριβώς γύρω από τα πίσω πλευρά σας. Αυτή είναι μια σημαντική άσκηση για να καθαρίσετε οποιοδήποτε άγχος, ένταση, τυχόν ανησυχίες που κρατάτε στο διάφραγμα. Με κάθε εισπνοή, αισθανθείτε ότι αναπνέετε κάτω χαμηλά, εκεί που η λεκάνη συναντά τους βοφούς. Με κάθε εκπνοή, ξανααισθανθείτε ότι τραβάτε το κοιλιακό τείχωμα πίσω προς τη σπονδυλική στήλη. Δύο ακόμη βαθιές αναπνοές. Μια ακόμη αναπνοή, μεγάλη εισπνοή. Νιώστε τον μπροστά, νιώστε τις άκρες, μέχρι και το πίσω μέρος του διαφράγματος να συμμετέχουν, να κατεβαίνουν κάτω χαμηλά στη λεκάνη. Και έπειτα εκπνεύστε όλο τον αέρα και τραβήξτε το κοιλιακό τείχωμα στη σπονδυλική στήλη. Πολύ ωραία. Η διστάσετε να επαναλάβετε αυτή την άσκηση, όποτε χρειάζεστε να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, όποτε χρειάζεστε να βρείτε και πάλι λίγη ηρεμία. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε μην διστάσετε να το κάνετε like, share και να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Να είστε καλά και υγιείς και να συνεχίσετε να ζείτε με καλοσύνη, αγάπη και πάθος.